Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θα πάμε στο επιμελητήριο της Αχαΐας. Είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Πομόνης που τον είδαμε στο ξεκίνημα. Είναι μαζί μας. Να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε ξανά. Γιάννη, καλησπέρα. Βλέπω τον κύριο Χαρδαλιά με τον κύριο Μαρλαφέκα πίσω σου. Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η επικοινωνία, η επίσκεψη και η επικοινωνία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ του Πλάτωνα Μαρλαφέκα και του Περιφερειάρχη Αττικής του κ. Νίκου Χαρδαλιά. Έχουμε ενημερώσει νωρίτερα, οπότε μάλλον δεν θα γίνουμε τόσο αγενείς όσο θα ανέμενε κανείς διακόπτοντας τη συζήτηση αυτή. Αν μπορεί και η κάμερα να έρθει κοντά μου, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε δύο λόγια για αυτή την επίσκεψη. Πού πατάει? Και βέβαια είχατε μια καλή αφορμή δεδομένη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Βρίσκομαι βασικά για το συνέδριο. Είχα πριν λίγο την ευκαιρία να εκθέσω και τις απόψεις της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με τη χάρτα της αυτοδιοίκησης και τη διαφούλευση που θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Και βέβαια να συνδεθώ και με τον καλό μου φίλο τον Πρόεδρο, τον Πλάτωνα. Η συνεργασία μας και στο πλαίσιο του ενδιάμεσου φορέα του ΕΦΕΠΑ είναι πολύ σημαντική. Προσβλέπουμε στην εμπειρία της ομάδας του και το τεχνικό υπόβαθρο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η Περιφέρεια Αττικής μπαίνει σε μια νέα φάση, μια νέα εποχή. Τα ζητήματα της Μητροπολιτικότητας αποτελούν στοίχημα για μας. Θέλουμε να τα εξασκήσουμε τις αρμοδιότητες αυτές και νομίζω ότι προσβλέπουμε στη συνέργεια, στη συνεργασία και στην εμπειρία των στελεχών της ομάδας του Προέδρου. Πάντα είμαι χαρούμενος όταν έρχομαι στην Πάτρα, πέρα από το τίσκο για ποιο λόγο έρχομαι, και νομίζω ότι έχω πάντα καλούς φίλους εδώ στην Αχαΐα και πέρα από την φιλία και την ανθρώπινη σχέση, νομίζω ότι έχουμε βρεθεί σε κοινά μετερίζια και αρκετά αποτελέσματα και για τις κοινωνίες μας και για τους ίδιους τους πολίτες. Σε επίπεδο προγραμματικών συμβάσεων, σε επίπεδο δραστηριότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τι έχετε να πείτε? Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό. Να σας θυμίσω ότι και η σχέση μου ειδικά με τον Περιφερειάρχη σας είναι μια σχέση εξαιρετική. Πέρα από το ότι είναι φίλος μου, τον θεωρώ έναν εξαίρετο αυτοδιοικητικό. Υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μας περιφέρειες. Και νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα όλων μας, η μεγάλη πρόκληση, αν θέλετε, είναι όλες αυτές τις καλές πρακτικές να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές, στρατηγικές, οι οποίες να φέρουν αποτέλεσμα στην κοινωνία και πάντα προς όφελος των ίδιων των πολιτών. Πάνω από το βήμα της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ήταν πύρινος ο λόγος σας. Δεν δυσκολεύεστε να βρεθείτε απέναντι στην κυβέρνηση, εάν χρειαστεί, να διεκδικήσετε αρμοδιότητες, ρόλους και να... Στην κυβέρνηση μοιραζόμαστε και οράματα και πιστεύουμε πάρα πολύ και στην βούληση του Πρωθυπουργού να κάνει μια μεγάλη τομή στην αυτοδιοίκηση, την έχει εξαγγείλει ήδη. Και θεωρώ ότι θα συνδράμουμε όλοι μαζί στο να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στις αριθμίσεις, παθογένειες που όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρούν το κράτος. Το βαθύ κράτος δίνει το παρόν κάθε μέρα. Βρίσκεται κάπου εκεί, στην κεντρική κυβέρνηση, και νομίζω ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό, μαζί με την κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να δώσουμε τέλος στις επικαλύψεις, στην έλλειψη πόρων, σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες, οι οποίες δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει οριμάσει πλέον αυτή η συζήτηση, αυτή η διαβούλευση, και πιστεύω ότι οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι σημαντικές. Βεβαίως και θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, βεβαίως και θα αποκτήσουμε κοινή περπατησιά στα ζητήματα αυτά, αλλά αν χρειαστεί να συγκρουστούμε με ό,τι μας κρατάει πίσω σε επίπεδο του βαθέως κράτους, θα το κάνουμε. Και πιστέψτε με, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβομαι πίσω από τις ευθύνες, επιζητούμε τις ευθύνες, θεωρούμε ότι οι περιφέρειες πρέπει να παίξουν το ρόλο που οι ίδιοι οι πολίτες προσδοκούν, και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει μια γενναία τομή σε μια χάρτα αυτοδιοικητική, η οποία θα αφήσει πίσω όλες τις παθογένειες και τις αριθμίσεις που μας ταλαιπωρούν πάρα πολλές δεκαετίες.